πλούτος ενός ταξιδιού είναι σημαντικός, αλλά και όταν γίνεται με μηχανή είναι χαρακτηριστικός. Αυτό μας ένωσε και εξερευνούμε μέρη που ποτέ δεν θα επισκεφτόμαστε με το αυτοκίνητο. Μια μικρή ομάδα από την Πρέβεζα με πραγματική όρεξη για χιλιόμετρα με μοτοσυκλέτα. Διασχίζοντας τα σωρινά περάσματα, θέλουμε να φτάσουμε το ερωικό χωριό Λεοντίτο, στο Δήμο Αργυθέας, το χωριό του Καραϊσκάκη. Γι' αυτό το λόγο ξεκινήσαμε χαράματα για να κερδίσουμε χρόνο, αλλά και να μας χτυπήσει ο ήλιος. Γι' αυτό και η Γιάννα αυτή τη στιγμή μου δίνει λίγο αντιληπτική κρέμα για να προστατευτώ. Ο ποταμός Αχελός αποτελεί φυσικό σύνορο ανάμεσα στην Άρτη και την Καρδίτσα. Ζητήσαμε πληροφορίες από τον ευγενέστατο οικοδεσπότη μας για το τι θα συναντήσουμε στον δρόμο. Μετά το πέρασμα του Ιαννού, οι καταστροφές ήταν μεγάλες. Μια κούρβα έτσι σουγγιφράκι. Πάσα μέσα στο δεξιά, γιατί απέναντι είναι ο βράχος, έχει διακλάδωση. Αριστερά για Μουζάκι και δεξιά για του Λιοντζίτσο. Και του βγάζει έπιασε τέπος είναι η κορυφογραμμή, η καράβα, δηλαδή τα νερά που σκύνονται άλλα προς εδώ και άλλα προς λίμνη πλαστήρα. Τι κάνεις στο κέρας. Κατέβες το βουνό κάτω, Πού να βγούμε. Τα καθάρισαν τώρα, περνάμε. Αν έβγαινε αυτή η κακοκαιρία και από εδώ μεριά τα υπόλοιπα χωριά της Αργυθέας και προς Άρτα Γιάννα και έτσι, δηλαδή τα νερά που γίνονται στον Αχυλό, θα μην είχε ξεφανίσει πολύ τώρα μένα. Σόπα.
πλησιάζουμε στη μικρή φυσική και πανέμορφη λίμνη Στεφανιάδα, που βρίσκεται κυριολεκτικά χωμένη στην ερημική περιοχή των Αγράφων και συγκεκριμένα στην Αργυρδαία του νομού Καρδίτσας. Η λίμνη Στεφανιάδα έχει ίσως τη μικρότερη ηλικία ανάμεσα στις φυσικές λίμνες Ελλάδας. Δημιουργήθηκε μόλις το 1964 μετά από κατολίσθηση που έφραξε το πέρασμα χυμάρου με αποτέλεσμα τη δημιουργία της μικρής αλλά πανέμορφης αυτής λίμνης. Απέχει 61 χιλιόμετρα από τη λίμνη Πλαστήρα και 72 χιλιόμετρα από την πόλη της Καρδίτσας. Η λίμνη Στεφανιάδα κρατάει το όνομά της από τον κοντινό οικισμό Στεφανιάδα, που βρίσκεται 1,5 χιλιόμετρο στα νοτιοδυτικά της.